το post αυτό και το γνωρίζει. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρατείνεται, κυρίες και κύριοι, προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έλεγαν σήμερα. Σήμερα που στον αέρα βρέθηκε για αρκετές ώρες το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό να μας πει, καταρχάς, μέχρι πότε θα είναι η νέα προθεσμία, Κωνσταντίνε. Είναι για όσους το αφημί τους έλεγε σε ένα, έτσι. Και δύο. Για και δύο. Το αφημί 1 και 2, λοιπόν, εκείνοι που έλεγε σήμερα η προθεσμία να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση, φυσικά πρόσωπα, έχουν λοιπόν πλέον τον χρόνο μέχρι και την Παρασκευή 26 του μηνός να το κάνουν. Πάντα ηλεκτρονικά. Σήμερα βεβαίως στις εφορίες έγινε το αδιαχώρητο κάποιες στιγμές, διότι είχαν πάει πάρα πολλοί οι οποίοι αναζητούσαν κλειδάριθμο την τελευταία στιγμή, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει εκεί διότι είχαν ανακαλύψει, για παράδειγμα, λάθη στις προεγγραφές που έχουν γίνει στην δήλωσή τους, την οποία βρήκαν online. Το αποτέλεσμα βεβαίως, επειδή ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να μπουν και να καταθέσουν τις δηλώσεις τους, ήταν το TaxisNet να φτάσει στο παραπέντε, ας πούμε, στο παραένα να καταρρεύσει. Υπήρχε όλη την ημέρα αστάθεια. Υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα στην πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και αυτό ήταν σαφές από την πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε στο Twitter ανάμεσα στον κύριο Θεοχάρη και στους λογιστές, οι οποίοι βεβαίως τους ζητούσαν την παράταση που σας είπα πριν από λίγο. Τώρα, υπήρχαν λοιπόν εκτεταμένα λάθη στις σημειώσεις αυτές, κυρίως στα θέματα των τόκων. Καθώς το βασικότερο λάθος ήταν ότι ήταν λανθασμένοι οι αριθμοί. Πολλοί λοιπόν έκαναν την επαλήθευση με δικά τους στοιχεία και ανακάλυψαν ότι δεν ήταν σωστά τα στοιχεία. Επίσης, είδαν ότι δεν υπήρχε το αφημί τους γραμμένο στα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία. Και το χειρότερο ήταν ότι υπήρξαν καταθέτες από μια συγκεκριμένη τράπεζα που εμφανίστηκαν να έχουν ένα λογαριασμό που δεν είχαν οι άνθρωποι. Να εμφανίζονται καταθέτες λοιπόν σε λογαριασμού που δεν ήταν δικοί τους. Είναι μια εικόνα αλλού με αυτή που μας παρουσιάζεις. Είναι χαρακτηριστικό, για να το πούμε και με νούμερα, ότι από τις 21 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου στο TaxisNet μεταφορτώθηκαν περί τις 25 εκατομμύρια εγγραφές με στοιχεία για τόκους καταθέσεων. Από αυτές λοιπόν το 10%, τα 2,5 εκατομμύρια εγγραφές, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τους λόγους που σας είπα πριν. Για το χρηστικό, να υπενθυμίσουμε, μέχρι τις 26 Ιουλίου, όσον το αφημί έλεγε λίγη σε 1 και 2 και έλεγε σήμερα η προθεσμία τους, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχει αλλάξει πάντως κάτι για την ώρα τουλάχιστον για τα άλλα νούμερα, γιατί μπορεί κάποιοι να ρωτήσουν αν σορευτικά αυτό μπορεί να πηγαίνει πιο κάτω της ΕΠΑ. Όχι. Και ειδικά για την 30η Αυγούστου, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ο κύριος Θεοχάρης λέει ότι δεν τίθεται θέμα να αλλάξει τουλάχιστον αυτή η ημερομηνία. Να σε ευχαριστήσω πολύ.